σταθερότητας και ασφάλειας για την Ανατολική Μεσόγειο. Πέρσι είχα συμμετάσχει συνολικά 11 κράτη και αντιπροσωπείες. Φέτος είχαμε 20 αντιπροσωπείες, 10 κράτη από τον αραβικό κόσμο, ο Αραβικός Σύνδεσμος και το Συμβούλιο Συνδέσμου του Κόλπου, δύο διεθνείς οργανώσεις του αραβικού κόσμου, καθώς και ως παρατηρητής η Ινδονησία. Επίσης, 7 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης. Είναι άλλη μια πρωτοβουλία που έχουμε πάρει σαν Υπουργείο των Εξωτερικών. Η συνδιάσκεψη της Ρόδου αποτελεί μία από τις 14 νέες διεθνείς θεσμικές υποστάσεις που έχουμε συγκροτήσει με την πρωτοβουλία μας. Είναι μία από τις 3 που υπερβαίνουν το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τριμερών συνεργασιών. Πρόσφατα κάναμε στην Αθήνα το Φόρουμ των Αραβικών Πολιτισμών με συμμετοχή 9 κρατών από την Κίνα μέχρι την Βία και το Περού. Στη συνάντηση που είχαμε, συναντήσαμε και είχαμε διμερείς επαφές με μια σειρά από κράτη που πρέπει να σημειώσω ιδιαίτερα με την Αίγυπτο και με την Βουλγαρία και αποφασίσαμε μαζί με τη Βουλγαρία να προωθήσουμε 2 νέες τριμερείς. Η μία είναι Ελλάδα-Βουλγαρία-Αρμενία και η άλλη είναι Ελλάδα-Βουλγαρία-Γεωργία. Επίσης, συμφωνήσαμε να προωθήσουμε μια ιδέα που είχα εδώ και αρκετό καιρό, συνεργασίες των 4 βαλκανικών χωρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις 4 χώρες του Βίζιγκραντ. Δηλαδή να έχουμε τακτικές επαφές για το μέλλον της Ευρώπης ανάμεσα στις χώρες του Βίζιγκραντ και των Βαλκανίων. Βέβαια, το κύριο θέμα της διάσκεψής μας ήταν η ασφάλεια και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ασφάλεια δεν την εννοούμε μόνο ή κυρίως με τη σκληρή της έννοια, αλλά εννοούμε την ασφάλεια με όλες τις μορφές που συμπεριλαμβάνει την ασφάλεια των θαλασσών, την ασφάλεια του περιβάλλοντος, των μεταφορών, τη συγκρότηση καινούριων δικτύων συνεργασίας. Γενικά και η Ρόδος, όπως και άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει στη διεθνή πολιτική, έχει ως περιεχόμενο μια θετική ατζέντα. Πώς δηλαδή θα αναπτύξουμε τη συνεργασία και τα δίκτυα ανάμεσα σε αυτά τα 20 κράτη και τις οργανώσεις που λαμβάνουν μέρος. Συμφωνήσαμε στην τρίτη διάσκεψη του Ρόδου, η οποία θα γίνει στα τέλη του Ιουνίου του 2018, να έχουμε ως κύριο θέμα συζήτησης τη δημιουργία ενός πλαισίου και μιας δομής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, αντίστοιχη με τη ΔΑΣΕ και τον ΟΑΣΕ που έχουμε στην Ευρώπη. Να αξιοποιήσουμε τη δικιά μας αυθεντική εμπειρία και να προωθήσουμε αυτή την συνεργασία. Σε αυτή την διάσκεψη μας ενδιέφερε πάρα πολύ τα ζητήματα αυτού που ονομάζουμε ήπια ισχύως και ήπια ασφάλειας, έξυπνης ασφάλειας και έξυπνη ισχύως, και συμπεριλάβαμε 2 στοιχεία. Το ένα είναι η προετοιμασία του ΟΑΣΕ της Ανατολικής Ευρώπης και το δεύτερο ήταν συγκεκριμένες συνεργασίες. Στις συγκεκριμένες συνεργασίες έχουμε λάβει σειρά αποφάσεων που είναι πρώτον να δημιουργήσουμε μια ομάδα από έμπειρους διπλωμάτες η οποία θα καθοδηγεί τη δουλειά μας στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μέχρι το 2018 το καλοκαίρι. Δεύτερον, να κάνουμε μια κατευθυντήρια ομάδα από νέους διπλωμάτες που θα τρέχει τα διαφορετικά σχέδια που έχουμε συμφωνήσει να υλοποιήσουμε. Σε αυτά τα σχέδια συμπεριλαμβάνεται η συνεργασία των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων των κρατών μελών που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι η συνεργασία στον οικονομικό τομέα, ιδιαίτερα στο τουρισμό, στις μεταφορές, αλλά και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ίσως να επιλέξουμε τις νέες τεχνολογίες και τη φαρμακοβιομηχανία. Είναι η συνεργασία στον πολιτισμό, όπου στηρίζουμε την πρωτοβουλία της Αιγύπτου για λογαριασμό όλων μας για την οργάνωση ενός φεστιβάλ κινηματογράφου, μεσογειακού κινηματογράφου, που επικεφαλίσαν μια επιτροπή αποτελούμενα από τα κράτη που συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία. Έχουμε συμφωνήσει επίσης να έχουμε μια συνεργασία για το θέμα της μετανάστευσης και να πραγματοποιηθεί ένα φόρουμ στο Λίβανο με αντικείμενο προσφυγιά μετανάστευση. Η Κύπρος ανέλαβε να
διοργανώσει μια συνάντηση για την γαλάζια, δηλαδή τη θαλάσσια οικονομία, και μια συνάντηση ανέμεσα σε νέους ανθρώπους, και υπάρχουν μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες. Το πνεύμα μας, και που νομίζω ότι είναι το κύριο που θέλω να γίνει κατανοητό, είναι ότι αυτή η θεσμική υπόσταση που συγκροτούμε δεν είναι άλλη μια συνάντηση ανάμεσα σε αραβικές χώρες και σε ευρωπαϊκές, δεν είναι μια συνάντηση ανάμεσα σε δύο πλευρές, Ευρωπαϊκή Ένωση και Αραβικό Σύνδεσμος, αλλά είναι μια ενιαία συγκρότηση αραβικών και ευρωπαϊκών κρατών. Και η ανέα αυτή συγκρότηση στηρίζεται στον μεγάλο παραδοσιακό χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Ανατολικής Μεσογείου, που εδώ και 4.500 χρόνια είχε πολιτιστικές και οικονομικές επαφές, επαφές οι οποίες αν τότε ήταν δυνατές, που υπήρχαν μεγάλα προβλήματα μεταφορών πολιτισμού και οικονομίας σε σχέση με το σήμερα, επιβάλλεται να το αναπτύξουμε και επιβάλλεται να συγκροτήσουμε αυτές τις νέες δομές, αυτά τα νέα δίκτυα μεταφορών, πολιτισμού, οικονομίας και καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το ζήτημα της ασφάλειας, εφόσον και αυτό επιδιώκουμε το σταθεροποιήσουμε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, θα θελήσουμε στο μέλλον να το επεκτείνουμε και προς τον Νότο και προς τις Ανατολές. Κάναμε ένα σοβαρό βήμα. Συγκροτούμε άλλη μια διεθνή οργάνωση με πρωτοβουλία της Ελλάδος και βρίσκουμε μεγαλύτερη και περισσότερη ανταπόκριση από ό,τι ποτέ άλλοτε. Αυτή η ανταπόκριση είναι δείγμα ότι το κύρος της χώρας μας και η αναγνώριση του ρόλου της είναι μεγαλύτερη παρά ποτέ άλλοτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Υπουργό των Εξωτερικών στην εισαγωγή του ομιλία ενώπιση συνέδευξη.